Εδώ βλέπουμε κάποια κρανία, γιατί υπάρχει κάποια λατρεία με τα κρανία, με τις πεταλούδες και αυτά, που είναι κλασικός και γλυκοτόπουδας. Εντάξει, επιρροές τώρα για το κρανίο, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες. Έτσι, εδώ έχουμε, εδώ έχουμε ζώα που έχω ιδιαίτερη δυναμία στα ζώα, μου αρέσουν πολύ τα πορτρέτα ζώων, εκτός από των ανθρώπων. Βλέπουμε εδώ τα πόδια πράγματα. Ωραία πράγματα. Εδώ πάμε σε πιο κλασικό στυλάκι. Είναι μια καρδιά με έναν τάγκερ. Γι' αυτό πρέπει να είναι. Καρφωμένη. Ναι, εδώ είναι το κόνσεπτ, η αιώνια μάχη καλό και κακό. Καλό και κακό. Εδώ υπάρχει ολόκληρο κόνσεπτ όπως βλέπουμε, γιατί είναι το γατί που έχει βάλει στο μάτι το συγκεκριμένο ποντίκι. Αλλά το ποντίκι του την έκανε εδώ από ό,τι βλέπουμε. Γιατί τον έχει παίξει πλάτη την ώρα που επιτίθεται το γατί. Ναι. Του είχε μολύσει την ωραία αυτή χειρομοβίδα και έχει παγώσει κοιτάζοντας την χειρομοβίδα. Είναι μια παραλλαγή των Κεντζέρι, α το πούμε. Ναι, εδώ κάτι είχε στο μυαλό σου εδώ το ναι, ναι. Κάτι είχε στο μυαλό σου. Ωπα, εδώ είμαστε. Εδώ είναι μια κοπέλα από Βιλή, μια tribe girl που λέμε. Με το μόκο το χαρακτηριστικό του τατού. Ακριβώς. Και εδώ έχουμε ένα παραδοσιακό Ιαπωνέζικο. Ένα σαμουράι πολεμιστή με το λάβαρο στην πλάτη με το κρανίο. Ωραία, δεν μου λες να μα δείξει το γαμμένο τατουάζ που έχει πάνω σου, ποιο θεωρεί ότι είναι. Για αν μπορούμε να το δείξουμε, α πούμε, στου άγνωστου. Λέμε τώρα, αν μπορούμε, αν δεν μπορούμε. Εντάξει, θα το δείξουμε. Το μωρό μου που είναι το πιο παλιά. Wow. Είναι αυτή εδώ. Μάλιστα. Το οποίο... η φιλογόμενα που λέμε είναι του Paul Booth σχέδιο. Ναι. Το οποίο... και είναι μια κοπέλα που έχει μαρούλια για μαλλιά που λέω. Δεν είναι μαρούλια. Και ποιο το έχει φτιάξει αυτό. Εγώ. Α, στο πόδι σου κατευθείαν. Ναι, ναι. Όταν ξεκίνησα, εντάξει. Μάλιστα. Δεν είναι το πρώτο σου να υποθέσω. Όχι. Αλλά είναι το αγαπημένο. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Okay.